Τι κάνει ένα τόπο μοναδικό? Τα τοπία, η ιστορία, οι μύθοι, η φύση, οι άνθρωποι. Όποια και αν είναι η ερώτηση, η απάντηση βρίσκεται στον ίδιο προορισμό, τη Μαρόνια. Εδώ που οι αρχαιολογικοί θησαυροί συναντούν τους ομηρικούς μύθους και η μαγεία της φύσης, το σεβασμό των ανθρώπων. Στον τόπο που από την αρχαιότητα δεσπόζει μεταξύ της ασφάλειας του βουνού και της απεραντοσύνης της θάλασσας. Ανακαλύψτε τον για να ζήσετε την αληθινή εμπειρία της ατόφιας Θράκης. Ομηρικοί μύθοι που συναρπάζουν, αρχαιολογικός πλούτος αξίας και γεωλογικά φαινόμενα που δεν θα συναντήσετε αλλού. Αυτή είναι η αρχαία Μαρόνια. Καλωσορίσατε. Η Μαρόνια υπήρξε η μεγαλύτερη και σπουδαιότερη από όλες τις αρχαίες ελληνικές αποικίες των παραλίων της Δυτικής Θράκης και ήταν μάλιστα η μόνη που παρουσιάζει συνεχή ακμή σε όλη τη διάρκεια της αρχαιότητας. Η πόλη ιδρύθηκε τον 7ο αιώνα π.Χ. από χείους αποικιστές. Η παράδοση μεταφέρει την ίδρυση της πόλης παλιότερα, θεωρώντας ιδρυτή της τον ιερέα Μάρονα, ο οποίος αναφέρεται στην Οδύσσια του Ομήρου. Η πόλη εξελίχθηκε σε ισχυρή τοπική δύναμη, το τείχος της ξεπερνούσε σε περίμετρο τα 10 χιλιόμετρα, γεγονός που φανερώνει πως ήταν πολλοί άνθρωποι. Τον 5ο αιώνα, η πόλη εντάχθηκε στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Η Μαρόνια άκμασε ιδιαίτερα κατά τον 4ο αιώνα, κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να κόψει χρυσό νόμισμα. Το λιμάνι Αγίου Χαραλάμπους και πίσω του το αρχαίο λιμάνι της Μαρόνιας, τόπο συνάντησης ερασιτεχνών και επαγγελματιών αλλιέων από αρχαιοτήτων. Σήμερα λειτουργεί και ως τουριστικός πόλος έλξης τόσο για ντόπιους όσο και για τουρίστες που σπέβδουν στα ταβερνάκια της περιοχής. Στο λιμάνι, το παρόν συναντά το παρελθόν του τόπου, αφού ακριβώς σε αυτό το σημείο βρισκόταν η παραθαλάσσια Βυζαντινή Μαρόνια, γνωστή και ως παλαιοχώρα. Η περιοχή είναι γεμάτη αρχαιολογικά ευρήματα και ο επισκέπτης αισθάνεται μέρος της αλυσίδας ενός αιώνιου πολιτισμού. Η ιστορία αναβλύζει σε κάθε βήμα σας αυτόν τον τόπο. Η Βυζαντινή Μαρόνια βρίσκεται στο σημείο του σύγχρονου λιμανιού του Αγίου Χαραλάμπους και εδώ, σε κάθε σας βήμα, θα βρεθείτε μπροστά σε μια καινούρια, σπουδαία αρχαιότητα. Κάπου μεταξύ του παλαιοχριστιανικού λουτρού, του ρωμαϊκού πρόπυλου, της παλαιοχριστιανικής βασιλικής, της Βυζαντινής Οχύρωσης, της Ρωμαϊκής Αγοράς, της Οικίας Ψηφιδωτού, ο επισκέπτης έρχεται μπροστά σε μια διαπίστωση. Ο τόπος αυτός δεν είναι τυχαίος. Απομακρυνόμαστε όμως από τη Βυζαντινή παραθαλάσσια Μαρόνια για να καταλήξουμε στον πυρήνα της αρχαίας Μαρόνιας. Η διαδρομή μας βρίσκει μεταξύ αμπελιών. Από τα ομηρικά χρόνια μέχρι και σήμερα, η Μαρόνια είναι διάσημη για τις αμπελοκαλλιέργειες και τους αμπελώνες, τους δυτικούς πρόποδες του Ισμάρου, με θέα το Θρακικό Πέλαγος. Ο Οδυσσέας μέθησε τον κύκλο παπολίθιμο με Μαρόνιο Ίνο
και ο σύγχρονος επισκέπτης μπορεί να γευτεί τις ίδιες γεύσεις και να μυρίσει τα ίδια αρώματα της Θρακικής γης. Ως που φτάσει στην αρχαία Μαρόνια, ένα τόπο γεμάτο ιστορία με πυρήνα το αρχαίο θέατρο. Η αρχαία Μαρόνια δεν πάβει να συναρπάζει και να αποκαλύπτεται. Πολλές εκατονταετίες μετά, νέα αρχαιολογικά ευρήματα έρχονται και πάλι στο φως. Αυτή τη φορά, δίπλα στο αρχαίο θέατρο, νέα ευρήματα βρέθηκαν από την κατασκευή του δρόμου. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποφάσισε να ρίξει άσφαλτο στην αρχαία Μαρόνια, ώστε να καταστήσει τις αρχαιότητες και τις παραλίες ευκολότερα προσβάσιμες σε τουρίστες, καθώς και να ενώσει το παρελιακό μέτωπο Μαρόνιας και Εύρου. Γνώστες της περιοχής όμως χτυπούν το καμπανάκι κινδύνου, πως συντελείται περιβαλλοντική καταστροφή αν επιστρεφτεί. Πίσω μας το αρχαίο θέατρο της Μαρόνιας, το μοναδικό αρχαίο θέατρο σε όλη τη Θράκη. Το αρχαίο θέατρο αποκαλύφθηκε μετά από ανασκαφές στο τέλος της δεκαετίας του 60 και παρουσιάζει δύο οικοδομικές φάσεις. Η πρώτη οικοδομική φάση ξεκινά στην ελληνιστική εποχή, στην οποία η ορχήστρα περιλάμβανε πατημένο χώμα μαζί με ένα σύστημα αποχετευτικού αγωγού, το οποίο απομάκρυνε τα όμβρια ύδατα. Στη ρωμαϊκή εποχή έχουμε τη δεύτερη φάση, όπου το θέατρο μετασκευάστηκε σε αρένα. Η παραλία της Μαρμαρίτσας, ένας άγνωστος θησαυρός του θρακικού πελάγους. Τα γαλαζοπράσινα νερά της κάτω από την πλαγιά μαγεύουν τον επισκέπτη. Μία από τις ελάχιστες παραλίες πανελλαδικά, στην οποία δεν έχει επέμβει καθόλου το ανθρώπινο χέρι. Τολμήστε να εξερευνήσετε την περιοχή. Ο αρχαιολογικός χώρος της Σύναξης βρίσκεται λίγο παρακάτω, με ορατά τα ερείπια Ιουστινιάνιας Τρίκλη της Βασιλικής Εκκλησίας και μοναστηριακού συγκροτήματος 9ου αιώνα. Το τοπίο παραμένει παντού παρθένο, με ιδιαίτερες γεωλογικές ομορφιές, με ελαιόδεντρα παντού και εμφανή τα ρήγματα του αρχαίου λατομείου εξόρυξης μαρμάρων μεταξύ Μαρόνιας και Μάκρης. Βρισκόμαστε στην καρδιά της σύγχρονης Μαρόνιας, στην κεντρική πλατεία του χωριού, εδώ που υπάρχουν καταστήματα, καφετέρειες και ταβέρνες, τις οποίες απολαμβάνουν το φαγητό τους ή τον καφέ τους, περαστικοί αλλά και κάτοικοι του χωριού. Το χωριό διακρίνεται για την όμορφη αρχιτεκτονική του και ευθύς αμέσως θα κάνουμε μια βόλτα σε αυτό. Ο σημερινός οικισμός βρίσκεται σε πλαγιά του Ισμάρου και μεταφέρθηκε εκεί τον 17ο αιώνα λόγω των πειρατικών επιδρομών. Μέχρι τότε η Μαρόνια ήταν παραθαλάσσια. Πλέον οι κάτοικοι είναι περίπου 300 και η περιοχή ανήκει στον ομώνυμο Δήμο Μαρονίας Σαφών με έδρα της Άπης. Η Μαρόνια απέχει 30 χιλιόμετρα περίπου από την Κομοτηνή, νοτιοανατολικά της οποίας την συναντά ο επισκέπτης.
Περιηγούμενος στα στενά της ιστορικής Μαρόνιας, ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να δει κτίρια ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, όπως το αρχοντικό Ταβανιώτη, το οποίο πλέον λειτουργεί ως μουσείο. Το αρχοντικό Ταβανιώτη στο βόρειο τμήμα του οικισμού χτίστηκε ανάμεσα στο 1880 και 1885 από τον Παράσιο Ταβανιώτη. Το αποκατεστημένο αρχοντικό φιλοξενεί την έκθεση αρχαιοτήτων με θέμα η Μαρόνια και ο Ίσμαρος από τα προϊστορικά μέχρι τα νεότερα χρόνια. Στο νότιο τμήμα του οικισμού, ο επισκέπτης συναντά το παλαιό δημοτικό σχολείο, η Χατζέιο Σχολή, ένα κτίριο με περισσότερα από 120 χρόνια ιστορίας, χαραγμένες για την προσφορά τους στη διατήρηση του τόπου ζωντανού και της εκπαίδευσης των κατοίκων συνεχούς. Η Μαρόνια ακροβατεί μεταξύ του μύθου και της πραγματικότητας. Σίγουρα όμως προσφέρει στον επισκέπτη μια ολιστική εμπειρία ανακάλυψης και απόλαυσης. Περπατήστε κι εσείς στα βήματα της αρχαίας, της βυζαντινής και της σύγχρονης Μαρόνιας. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, για να μην χάσετε καμία στιγμή που έχει να προσφέρει ο τόπος. Και ποιος ξέρει, μπορεί να ανακαλύψετε και τα δικά σας μυστικά στο σπήλαιο της Μαρόνιας, στο δρόμο του γυρισμού.